Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Μεγάλη Τρίτη, ξεκινάμε. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει ήδη να φτιάχνω τα τσουρέκια μου. Βασικά, έχω φτιάξει τη ζύμη για το τσουρέκι μου. Φέτος κάνω πάλι νέα συνταγή. Δεν έχω βρει ακόμα μία συνταγή που να μου αρέσει τόσο πολύ, ώστε να την κάνω κάθε χρόνο. Εμένα δεν μου αρέσει το τσουρέκι να βγαίνει πολύ ψωμί. Και όσες συνταγές κάνω μέχρι τώρα, έχω δοκιμάσει, ήταν αρκετά έτσι ψωμένιο, οπότε δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Η μόνη συνταγή που μου άρεσε πολύ αρκετά πέρυσι ήταν της Piu Momentum, θα σας έχω από κάτω link να τη δείτε στη συνταγή την περσινή που είχα κάνει. Φέτος, να σας δείξω. Φέτος πήρα αλεύρι για τσουρέκια μήλι Κρήτης και σκέφτηκα να δοκιμάσω τη συνταγή που έχουν εδώ πέρα στο πλάι, που λέει συνταγή για τσουρέκι. Οκ, θα τη φτιάξω, θα δούμε πώς θα πάει, θα σας πω και εντυπώσεις. Έχω άλλη μία συσκευασία μήλι Κρήτης για τσουρέκι, οπότε αν δω και δεν μου βγει πολύ καλό, θα κάνω πάλι μία άλλη συνταγή. Μάλλον αυτή είχα κάνει και πέρυσι που μου άρεσε. Θα δούμε πώς θα πάει. Σήμερα θα φτιάξω μανιτάρια στιφάδο. Τώρα δεν ξέρω τι θα το συνδυάσω. Είχα κάνει ριζάκι χτες, οπότε δεν ξέρω αν θα ξανακάνω ρύζι ή αν θα κάνω κάτι άλλο σήμερα. Ίσως κάνω πουρέ, ίσως κάνω καμιά τηγανητή πατάτα. Θα δούμε, δεν ξέρω ακόμα. Πάμε να ξεκινήσει η μέρα μας σιγά σιγά, γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο. Το απόγευμα μου είναι κλεισμένο, έχω δουλειά. Οπότε πρέπει να τελειώσουν τα πάντα τώρα. Θέλω να βάλω και σκούπα, διότι έφτιαχνα τη ζύμη και πεταχτήκανε παντού αλεύρια, κομμάτια από τη ζύμη. Χαμός, οπότε πρέπει να βάλω ηλεκτρική οπωσδήποτε σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στην κουζίνα μου επικρατεί ένα χάλι. Εδώ γίνεται το στιφάδο, τα μανιτάρια στιφάδο. Καθάρισα όσο μπορούσα την νεροχή, τη σκουπίδια, πλημμένα. Από εδώ έχω τα μίξερ όλα πάνω στο μπάγκο. Στο φούρνο μου έχω τη ζύμη για τα τσουρέκια να φουσκώσει. Στο ψυγείο έβαλα ζύμη για ψωμί, γιατί λέω θα κάνω στιφάδο, ας κάνω και ένα ψωμάκι, γιατί δεν έχει σαλτσούλα, ταιριάζει, πάει ωραία, οπότε είπα ας κάνω και ένα ψωμί έτσι τα γρήγορα. Οπότε έχω τη ζύμη μέσα για 2 ώρες μέχρι να φουσκώσει, να κάτσει τέλος πάντων, και πρέπει να συνεχίσω. Είναι που δεν θα περνούσα την ημέρα στην κουζίνα, αυτό ναι, αλλά τελικά την περνάω στην κουζίνα, διότι μέχρι να φτιάξω όχι τη ζύμη για τα τσουρέκια, όχι το φαγητό, όχι μου ήρθε να κάνω και ψωμί, γιατί όχι, ταιριάζει με το φαγητό. Και ακόμα δεν έχω βρει τι θα κάνω συνοδευτικό. Μάλλον θα κάνω πατατούλες τηγανιτές που τις τρώει και ο μικρός, γιατί δεν ξέρω αν θα φάει τα μανιτάρια που έχω κάνει. Οπότε θα κάνω και πατατούλες, να φάει τουλάχιστον σίγουρα πατάτες με όλα τα υπόλοιπα, που κάνω και σαλάτα, μπορώ να κάνω και κανένα αυγό έξτρα, έτσι για να είμαι σίγουρη ότι κάτι θα φάει. Και για μας θα κάνω πατατούλες που θα φάμε σίγουρα. Τι βλακίες κάνει ο Φώτης, τι βλακίες κάνει. Δεν θέλεις. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να μαζέψουμε το δωμάτιο, διότι έχει κάνει το χαμό μέσα. Το χαμό πάλι. Πριν πάλι πήγε και μου βγάλε από το σιρτάρι όλα τα ρούχα, όχι τις βρωμιές. Λοιπόν, και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να χαλαρώνουμε λίγο, γιατί θα βάλω τώρα σε ένα ταρτάκι περίπου και τα τσουρέκια μου να ψήνονται, γιατί τα έχω μέσα να φουσκώσουν 1 ώρα ακόμα. Οπότε θα τα βάλω να ψήνονται και λίγη μισή ωρίτσα, περίπου 40 λεπτά από ό,τι γράφει το χαρτάκι μας εδώ πέρα στη συνταγή. Εντάξει, άμα βγούνε καλά, καλώς. Άμα δεν βγούνε καλά, θα φτιάξουμε μια άλλη συνταγή που έχουμε δοκιμάσει ή κάποια άλλη που θα δούμε καινούρια. Αφήστε από κάτω συνταγές για τσουρέκια. Θέλω να μου πείτε πού την έχετε βρει, δηλαδή αν μπορείτε να μου αφήσετε και link για τις συνταγές. Θα με ευχαριστούσε, θα με βοηθούσε κιόλας, ώστε να δω μήπως δοκιμάσω και τίποτα άλλο φέτος πάλι. Μέχρι να βρω αυτή την καταπληκτική συνταγή που θα βγάζει το τσουρέκι που εγώ έτσι αγαπάω πολύ. One eternity later. Το φαγητό βγήκε τέλειο. Παιδιά, η συνταγή αυτή για τα μανιτάρια με τα κρεμμύδια, αχ πώς λέγεται, κόλλησε τώρα το μυαλό μου, είναι καταπληκτική. Θα σας την αφήσω από κάτω να τη δοκιμάσετε αν θέλετε, ειδικά τώρα αν ιστεύετε είναι ό,τι πρέπει. Τα τσουρέκια εμφανισιακά βγήκανε χάλια, διότι μάλλον έβαλα πάρα πολύ αυγό από πάνω, δεν το είχα χτυπήσει καλά, δεν ξέρω τι έγινε, οπότε φαίνονται λίγο μαύρα από πάνω, δεν είναι καμένα όμως. Απλά αυτό το χρώμα που αφήνει το αυγό έτσι που τα κάνει λίγο πιο σκούρα, βγήκε πολύ πιο σκούρο. Οπότε εμφανισιακά είναι χάλια, αλλά γευστικά είναι πάρα πολύ ωραία που δοκίμασα. Μ' αρέσανε πολύ. Θα ξανακάνω και άλλα μάλλον, γιατί αυτά δεν είναι για να τα εμφανίσεις. Πραγματικά δεν είναι για να τα εμφανίσεις. Οπότε θα φτιάξω και άλλα την Πέμπτη. Αφήστε με από κάτω αν θέλετε συνταγές με ποια συνταγή δοκιμάζετε εσείς έτσι, για τσουρέκι και σας αρέσει. Θα μπω τώρα να κάνω ένα μπάνιο, να ετοιμαστώ. Έχω κάποιες δουλειές να κάνω μετά. Οπότε κάπου εδώ θα το κλείσω. Είναι πραγματικά πολύ μικρό το vlog σήμερα, αλλά δεν είχα έτσι πολλά πράγματα. Έκανα τη σκούπα μου που ήθελα, ναι, ευτυχώς το πρόλαβα και αυτό, γιατί μου πήρε όλη την ημέρα στην κουζίνα. Όλη η μέρα μου στην κουζίνα. Ευτυχώς αύριο δεν θα κάνω τίποτα άλλο πέρα από το φαγητό και πιστεύω να προλάβω να κάνω και άλλα πραγματάκια έτσι διαφορετικά. Τι ήθελα να σας πω, ναι, για την ταινία που σας έλεγα χθες. Λοιπόν, είδαμε τη συνέχεια, βασικά είδαμε την υπόλοιπη που είχε μείνει, το Justice League. Οκ, προφανώς θα υπάρχει και κάποια άλλη συνέχεια. Δηλαδή αυτό αφήνει να εννοηθεί. Δεν βγήκε κάποιο ξεκάθαρο τέλος, οπότε θα υπάρχει και συνέχεια. Ήταν όμως 4 ώρες ταινία, εμείς την είδαμε σε 2 μέρες. Δεν ξέρω αν θα άντεχα να τη δω σε ένα βράδυ, με όλη την ταινία, διότι κουράζομαι πάρα πολύ εύκολα πλέον. Είμαι κουρασμένη δηλαδή από όλη την ημέρα, οπότε δεν μπορώ να κάτσω εύκολα να δω ταινία το βράδυ. 2 ώρες είναι ταβάνι για μένα, ακόμα και σειρά να βλέπουμε, αντί να δω 2 επεισόδια, παραπάνω δεν μπορώ. Οπότε ναι, εντάξει, οκ, για 2 βράδια καλά περάσανε με την ταινία, ωραία, έξυπνη, καλογυρισμένη, πάρα πολύ ωραία, γραφικά, όλα αυτά, καταπληκτική, πολύ ωραία. Εντάξει, θα δούμε και την επόμενη τώρα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτή η τελευταία ή αν έχει βγει κι άλλη. Σίγουρα θα υπάρχει άλλη. Δεν ξέρω αν έχει βγει, δεν νομίζω, γιατί δεν θυμάμαι του ποτέ είναι αυτή η ταινία. Θα το ψάξω λίγο και θα σας πω. Δηλαδή, σας αφήνω σε αγωνία κάθε μέρα για αυτή την ταινία. Οκ, αυτά. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να είχατε κι εσείς μια όμορφη Μεγάλη Τρίτη. Ήρεμη, ο καιρός φτιάχνει, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσουμε έτσι να ανανεωνόμαστε ακόμα περισσότερο. Μέχρι την επόμενη φορά, αύριο δηλαδή, φιλάκια πολλά!